Σε όλους, η τεχνολογία μας ενώνει, η διαδικτυακή εκπομπή τεχνολογίας του Web TV στο star.gr. Εδώ κάθε Πέμπτη 6:45 με 7:45 για μία ολόκληρη ώρα συζητάμε τα τεχνολογικά τεκτενόμενα της χώρας μας αλλά και της διεθνούς σκηνής. Πολλά και ενδιαφέροντα τα σημερινά θέματα. Έχουμε και μία καινούρια στήλη Lady Stock με δύο πολύ καλές κυρίες οι οποίες θα μας εξηγήσουν από τη δική τους σκοπιά δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Φυσικά Gaming News, κινηματογράφος, φωτογραφία και ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή webtechtv@star.gr και φυσικά στο Facebook βρείτε μας σαν Star Web TV. Καλωσορίσατε όλοι ζωντανά εδώ για ακόμα μία Πέμπτη και είναι μεγάλη μας χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της εκπομπής, επίσης φυσικά μαζί μας εδώ ζωντανά αυτό το απόγευμα Πέμπτης, τον κύριο Γιώργο Στεφανόπουλο, Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να πραγματοποιήσουμε μια συνέντευξη η οποία θα ενδιαφέρει τους περισσότερους από εσάς που μας βλέπετε, γιατί συνήθως κάποια στελέχη όπως ο κύριος Στεφανόπουλος επικοινωνούν με ισότιμούς τους σε κάποια κανάλια και π.χ. επιχειρηματικά site ή εφημερίδες και δεν φτάνει φαντάζομαι η γνώμη τους σε εσάς τους τελικούς καταναλωτές που μας παρακολουθείτε, οπότε βρίσκεται εδώ πέρα για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις, υγεία, κεραίες κτλ. Καλώς ήρθατε. Εκπροσωπείτε λοιπόν την Ένωση Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας. Νομίζω αποτελείτε από τις τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας της χώρας μας. Εδώ είμαστε web, μπορούμε να λέμε και ονόματα και όλα. Κοσμοτέ, Vodafone και Wind. Τι ακριβώς είναι η Ένωση Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας και τι σκοπό έχει? Όπως είπατε, εκπροσωπεί τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας της χώρας. Είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική και ο ρόλος της είναι να συνομιλεί με ανεξάρτητες αρχές, με κανονιστικές αρχές, τα Υπουργεία δηλαδή, την κεντρική κυβέρνηση, την Ελληνική Βουλή, σαν θεσμικός εκπρόσωπος σε θέματα που δεν είναι εμπορικά. Και με σκοπό δηλαδή να καλυτερεύει και να αναπτύσσεται ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας. Με σκοπό να αναπτύσσεται ένα επιχειρηματικό περιβάλλον στον κλάδο που να διευκολύνει τις επενδύσεις, να αναπτύσσει την καινοτομία, μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορέσει να αξιοποιεί τις τεχνολογικές ευκαιρίες η επιχείρηση και ο πολίτης όλο και περισσότερο και η ευρύτερη δημόσια διοίκηση φυσικά. Η χώρα μας ανήκοντας σε ένα σχεδιασμό ευρωπαϊκό πλέον για τις επικοινωνίες, αυτό αφορά και το τεχνολογικό κομμάτι και το ρυθμιστικό κομμάτι και την επιτήρηση της αγοράς, σε όλες τις πλευρές και γι' αυτό είμαστε ένας αξιόπιστος συνομιλητής όλων των φορέων που σας ανέφερα. Πόσα χρόνια έχει ιδρυθεί αυτός από το 2008. Από το 2008. Ωραία. Θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε κατά κάποιο τρόπο αυστηρά ή σκληρά, θα μπορούσα να το πω, αν και νομίζω ότι τις απαντήσεις τις έχετε γιατί είναι συνήθις αυτή η ερώτηση. Σε ό,τι αφορά τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που είναι απαραίτητες για να έχουμε ασύρματη τηλεπικοινωνίες, κινητά, είτε mobile, internet, SMS κτλ. Είναι πολύς κόσμος αυτός ο οποίος θεωρεί ότι το να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον όπου τον περικλείουν κεραίες μπορεί να αποκτήσει κάποιο πρόβλημα μελλοντικά, υγεία του ή κάτι άλλο. Οι κεραίες επιβαρύνουν την υγεία του πολίτη ή είναι κάτι το αθώο το οποίο είναι απαραίτητο απλά για τις τηλεπικοινωνίες? Το ερώτημα είναι πολύ εύλογο. Μιλάμε για μια τεχνολογία που τα τελευταία 20 χρόνια, ξεκίνησε πριν 20 χρόνια σαν τεχνολογία που απευθύνεται στους καταναλωτές. Τα πρώτα δίχτυα στην Ελλάδα αναπτύχθηκαν το 1993. Πολύ εύλογα λοιπόν, κάποιος μπορεί να ρωτά και να ρωτά και να, για να πάρει απαντήσεις, όχι να ρωτά μόνο, υπεύθυνες, κατά πόσο υπάρχουν ή δεν υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία. Να αξιολογείται αυτό και να παίρνει μια υπεύθυνη απάντηση πώς προστατεύεται η υγεία των πολιτών και των πιο αδύναμων ομάδων μες στον πληθυσμό, όπως είναι ευάλωτα άτομα που ασθενούν ή τα μικρά παιδιά ή υπερήλικες άνθρωποι. Πόσο μάλλον και η γενική εικόνα στον πληθυσμό. Οι ερωτήσεις αυτές έχουν τεθεί εδώ και χρόνια. Και παρότι είναι σχετικά νέα η βιομηχανία, υπάρχουν θεσμικές και υπεύθυνες απαντήσεις. Οι απαντήσεις αυτές αφορούν και την Ελλάδα,
Δηλαδή υπάρχουν φορείς στην Ελλάδα όπως είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, η οποία ασχολείται με τα θέματα των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών από καλή ώρα, από τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, την κινητή τηλεφωνία και άλλες εφαρμογές ασύρματες. Στην Ευρώπη υπάρχουν επίσης σε κάθε χώρα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιστημονικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι συστήνουν σαν φορείς θεσμικοί καθαρά επιστημονικά και δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Σήμερα μπορούμε να πούμε με βάση τις συστάσεις των ανεξάρτητων φορέων, όχι της βιομηχανίας ούτε των κυβερνήσεων, των ανεξάρτητων επιστημονικών οργάνων, ότι δεν έχουμε στοιχεία ότι η υγεία του πληθυσμού ή ομάδων του πληθυσμού κινδυνεύει από ασύρματες τεχνολογίες στο σύνολό τους. Mm-hmm. Αυτό για να το δείξουμε στην πράξη, έχουμε πρότυπα εθνικά ή ευρωπαϊκά που λένε στη βιομηχανία να συμμορφώνεται με αυτά με δύο τρόπους, και στο πώς σχεδιάζει τα δίκτυα, πώς τα σχεδιάζει πριν τα υλοποιήσει, άρα και πώς προσαρμόζονται όλες οι προδιαγραφές από τις τερματικές συσκευές, από τα κινητά, μέχρι το κεντρικό δίκτυο και τους σταθμούς βάσης που με ρωτήσατε. Επίσης, πώς επιτηρούνται τα δίκτυα. Είναι μια βιομηχανία λοιπόν που από το σχεδιασμό της μέχρι και τη λειτουργία της επιτηρείται. Πώς μπορεί ο πολίτης να το διαπιστώσει αυτό? Οι αρχές οι οποίες αδειοδοτούν τις υποδομές ασχολούνται με την νομιμότητα των εγκαταστάσεων. Δηλαδή το κράτος έχει θεωρητικά, γιατί δεν λειτουργεί πάντα έτσι, προβλέψει ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο για τις επενδύσεις που γίνονται. Υπάρχουν υπηρεσίες που ασχολούνται με την αδειοδότηση και μετά, αφού τεθούν σε λειτουργία τα δίκτυα, επιτηρείται και η λειτουργία τους με μετρήσεις κτλ. Προσέξτε λίγο την εμπειρία που έχουμε σαν χώρα. Είναι πολύ χρήσιμο ο πολίτης να πάρει μια εικόνα που επηρεάζει λίγο και την πρόσληψη που λέτε για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για τα δίκτυα τρίτης γενιάς που χρησιμοποιούμε όλοι σήμερα το έξυπνο κινητό σε δίκτυα τρίτης γενιάς. Mm-hmm. Τα τέταρτης τώρα θα τα κάνουμε. Πότε δόθηκαν οι άδειες? Το 2001. Πότε φτιάχτηκε το θεσμικό πλαίσιο για το πώς παίρνεις την άδεια? Είχε φτιαχτεί λίγο νωρίτερα από το 2001, αλλά ήταν ατελές. Η πολιτεία πέρασε νόμο για το πώς αδειοδοτούνται οι κεραίες που λέτε στη χώρα το 2006. Πόσες κεραίες έχουμε στην Ελλάδα? 11.500. Οι οποίες από τη φύση της αυτή η τεχνολογία τοποθετείται εκεί που ζούμε, εργαζόμαστε και καλύπτει και όλη τη γεωγραφία της χώρας. Δηλαδή έχουμε σήμερα γεωγραφική κάλυψη σχεδόν στο σύνολο της χώρας, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Έχουμε καλό και πυκνό δίκτυο εκεί που ζει πολύς ο κόσμος, δηλαδή από τις 11.500 κεραίες πάνω από το 40% είναι στο νομό Αττικής, που ζουν 4 εκατομμύρια άνθρωποι, για να έχουμε χωρητικότητα για να επικοινωνούμε. Και οι εγκαταστάσεις αυτές, όλες τους περνάνε μια πολύ αυστηρή διαδικασία αδειοδότησης. Δηλαδή, κάθε κεραία από τις 11.500 περνάει από 9 υπηρεσίες. 9. Κάποιες από αυτές έχουν σχέση με την πολεοδομία, κάποιες έχουν σχέση με τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ούτω καθεξής. Πόσες δίκες έχουμε το χρόνο για κεραίες? Φαντάζομαι χίλιες. Μπαντέψατε σωστά. Δηλαδή, το 10%. Των υποδομών των παρόχων στη χώρα το 2013 πέρασε από το δικαστήριο. Γιατί κάποιος δεν έχει έρθει να του πει υπεύθυνα ότι αυτή είναι η νόμη που πρέπει να ακολουθήσεις και οι διαδικασίες για να τοποθετηθεί και να έχει αυτές τις προδιαγραφές η κεραία και η πυκνότητα των κεραίων, ώστε έχει πάρει έγκριση η εκάστοτε εταιρεία ή φορέας και έχει τοποθετήσει, οπότε δεν πρέπει να ανησυχείς? Πολύ εύλογο ερώτημα, εξαιρετικά σημαντικό. Όταν η πολιτεία, λοιπόν, πώς απαντάει σε αυτό το ερώτημα? Οι πάροχοι δεν ανέπτυξαν το δίκτυό τους. Μην παίρνετε παράδειγμα από μερικά μέσα με την παλιά έννοια, λέω, όχι την καινούργια ενημέρωση, που πηγαίνανε και βάζανε τους κεραίες τους πειρατικά οπουδήποτε και εκπέμπανε χωρίς άδειες. Εδώ μιλάμε για εταιρείες επικοινωνιών οι οποίες συμμετείχαν σε διεθνείς διαγωνισμούς με standards αντίστοιχα με άλλων χωρών, όπου η πολιτεία η ελληνική εκχωρούσε άδεια. Okay. Άρα πήρες μια άδεια με υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις ήταν να αναπτύξεις δίκτυο, γιατί στο ζήτησα εγώ σαν ελληνική πολιτεία, και να μου δώσεις καλή κάλυψη και καλή ποιότητα υπηρεσίας που τη μετράω την ποιότητα, και αν δεν το κάνεις θα έχεις πέναλτι. Mm-hmm. Αυτό ήταν στην άδειά τους το 2001 που σας είπα. Η πολιτεία έπρεπε να φτιάξει και τους νόμους για να αδειοδοτούνται οι κεραίες. Αυτοί φτιάχτηκαν λειψοί. Οι νόμοι φτιάχτηκαν λειψοί. Με ευθύνη της πολιτείας. Γιατί δεν λειτουργούσε καλά
το κάθε Υπουργείο που ήταν αρμόδιο ή συναρμόδιο ή παρααρμόδιο, γιατί ο νομοθέτης έβαζε ένα νόμο να βγει έτσι, μετά είχε και μια υπουργική απόφαση που δεν έβγαινε ποτέ και ούτω καθεξής. Για να λυθεί το πρόβλημα, η πολιτεία έβαλε την Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών σαν ανεξάρτητη αρχή, αλλά το 98 να επιτηρεί την αγορά. Η αγορά ξεκίνησε το 93. Ουσιαστικά επανδρώθηκε το 98, έτσι, γιατί υπήρχε, αλλά στα χαρτιά. Οι υστερήσεις της πολιτείας στο να παράγει νομοθετικό πλαίσιο οδηγούσε σε συνεχείς καθυστερήσεις στο να διεκπεραιώνονται οι άδειες. Οπότε ξεκινούσες, έκανες την αίτησή σου να πάρεις άδεια, την έπαιρνες και μετά έβγαινε ένας άλλος νόμος που σου έλεγε να πάρεις μια άλλη άδεια για αυτό που έχεις ήδη χτίσει. Τώρα όλες οι εγκατεστημένες κεραίες έχουν άδεια. Όχι. Γιατί, προσέξτε. Από τις 11.500 κεραίες υπάρχουν πάνω από 4.000 το 2014. Για αυτές που ήμασταν υποχρεωμένοι σαν πάροχη να αναπτύξουμε. Πήραμε κάποιες άδειες. Μπορεί να πήρες άδεια από την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Μπορεί να πήρες άδεια από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και από την ΕΤ. Δεν πήρες όμως από ένα δασαρχείο ή από την πολεοδομία. Τι προτείνετε εσείς? Εμείς αυτό που προτείναμε είναι πρώτα να συντονιστεί η διοίκηση μεταξύ της. Να φτιαχτεί ένα κεντρικό μητρό για όλες τις κεραίες, το οποίο έχει φτιαχτεί. Δεύτερον, να φτιαχτεί ένας κανονισμός, ο οποίος να περιγράφει ακριβώς κάθε υπηρεσία τι ζητάει και σύμφωνα με τον νόμο να λειτουργεί και να το διεκπεραιώνει. Να υπάρχουν χρονοδιαγράμματα. Καταθέτεις μια αίτηση, να παίρνεις μια απάντηση σε ένα λογικό διάστημα. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό? Τα δίκτυα ήταν 2G. Συμβατικά, να μιλάς μόνο. Έπρεπε να αναβαθμιστούν σε 3G. Τι να κάνεις, να περνάς και δεδομένα και υπηρεσίες από τα δίκτυα. Εάν δεν αναβαθμίσεις όλη την Αθήνα, δεν έχει νόημα. Να αναβαθμίζεις τη μία γειτονιά και η άλλη να μην έχει δίκτυο. Πώς λοιπόν, αν δεν πάρεις μαζικά άδειες, θα αναβαθμίσεις την υπηρεσία? Δεν γίνεται να ξυπνάς τη μία μέρα το πρωί, να κάνεις μία κλίση στους αμπελόκηπους και να πηγαίνεις στους ζωγράφους και να σου πέφτει κλίση γιατί δεν πάρθηκε άδεια. Δεν υπάρχει λογική. Ούτε μπορεί να πάρει 10 χρόνια για να γίνει αυτό. Για να είμαστε σύγχρονη πολιτεία, πρέπει να γίνει σε τακτά διαστήματα και να ξέρει ο επενδυτής. Θα το έχω και ο πολίτης μετά να εισπράττει το αποτέλεσμα σαν υπηρεσία. Άρα, οι κεραίες επηρεάζουν την υγεία μας ή όχι? Η απάντηση είναι υπεύθυνα ότι οι κεραίες που αναπτύσσονται στη χώρα είναι με τα καλύτερα πρότυπα, τα διεθνή standards. Είναι όλες κάτω από τα όρια εκπομπών που λέει το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο παρένθεση είναι αυστηρότερο από το μέσο ευρωπαϊκό. Okay. Δηλαδή, τα δίκτυα σχεδιάζονται σε όλη την Ελλάδα στο 60% του διεθνούς προτύπου. Χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά συνέπεια διευκολύνεται όταν έχεις ένα πυκνό δίκτυο. Δηλαδή, αυτό που θέλω να καταλάβει και ο μέσος πολίτης είναι ότι όσο πιο πυκνό δίκτυο έχω, όσο περισσότερες κεραίες έχω δηλαδή. Όσο πιο πολλές κεραίες έχω που χωράνε περισσότερους χρήστες, λιγότερη ισχύ καταναλώνει και το κινητό που έχουν μαζί τους για να επικοινωνήσουν. Στην προσπάθειά του να συνδεθεί. Να συνδεθεί. Όσο πιο μακρινά είναι ο σταθμός, είναι το αντίστροφο. Άρα, η καλύτερη αρχή πρόληψης είναι να έχω καλά σχεδιασμένο δίκτυο. Όταν λοιπόν έχω ένα δίκτυο το οποίο είναι απαρχαιωμένο, με μακριά τις κεραίες, να μην έχω καλή κάλυψη κτλ., δημιουργώ προβλήματα ποιότητας και εξυπηρέτησης και ταυτόχρονα αντιστρατεύομαι και τη φοβία μου. Πληρώνει ακριβά ο Έλληνας το κινητό του, τη χρήση του κινητού? Πληρώνει ακριβά τους φόρους και φτηνά το κινητό. Η Ελλάδα είναι σε όλες τις χρεώσεις από τις φτηνότερες αγορές στην Ευρώπη, δηλαδή είμαστε η τρίτη φτηνότερη αγορά σε ολόκληρη την Ευρώπη, από την Ανατολική Ευρώπη μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο, και η πτώση των τιμών στα δεδομένα, τελευταία στοιχεία που έχουμε για το 2014, δείχνει ότι σε 6 χρόνια έχουν πέσει 80% οι τιμές στα data. Αντίστοιχη μείωση, περίπου 90% στην ίδια περίοδο, είναι στις χρεώσεις φωνής. Προσέξτε όμως, υπάρχει μια στρέβλωση. Ο καταναλωτής δεν βλέπει αυτή τη μείωση ολόκληρη. Γιατί? Γιατί από το 2009 έχει υπερδιπλασιαστεί και έχει επεκταθεί σε όλες τις υπηρεσίες και στην καρτοκίνητη το ειδικό τέλος κινητής τηλεφωνίας. Ο μέσος Ευρωπαίος πληρώνει τι? 20% ΦΠΑ. Ο μέσος Έλληνας τι πληρώνει? 36% στο καρτοκινητό ΦΠΑ και τέλος κινητής και μέχρι 45% όσο πιο πολύ χρήση κάνεις, τόσο πιο πολύ πληρώνεις σε μέσο φόρο. Δηλαδή, σε κάθε ευρώ πληρώνεις μέχρι και 45 λεπτά ειδικούς φόρους, όταν ο μέσος Ευρωπαίος πληρώνει 20%. Ο Έλληνας πώς χρησιμοποιεί το κινητό, αλήθεια? Σε τι ποσοστό μιλάει, στέλνει SMS ή χρησιμοποιεί mobile internet? Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Το α της απάντησης είναι ότι χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο. Δηλαδή, mobile internet. Mobile internet. Δηλαδή, ο μέσος Έλληνας καταναλωτής
χρησιμοποιεί πιο πολύ το έξυπνο κινητό του για να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, είτε για την κοινωνική δικτύωση, δηλαδή παράδειγμα να έχω πρόσβαση στο Facebook, είτε ακόμα και για multi-mission messaging και άλλες υπηρεσίες επικοινωνίας με γραπτά μηνύματα ή φωνητικά και ούτω καθεξής, είτε για το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο ή για παιχνίδια, είτε και όλο τον κόσμο όπως εξελίσσεται. Στα έσοδα των εταιριών πόσο είναι τα mobile internet με τη φωνή? Θα το συνδέσω με την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Το β' της απάντησης είναι ότι οι υπηρεσίες αυτές έχουν μικρότερη επιτυχία στην Ελλάδα από άλλες χώρες. Δηλαδή θα πρέπει να παρατηρήσουμε το εξής, ότι η Ελλάδα αποκλίνει στα χρόνια της κρίσης, σταδιακά αλλά σταθερά, από τους ευρωπαϊκούς δείκτες. Θα το πω λίγο προβοκατόρικα. Η Ελλάδα βαλκανοποιείται. Δηλαδή, ήρθαμε από εκεί που ήμασταν πριν 10 χρόνια, πάνω από τους μέσους όρους, στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και των υποδομών που δίνουν οι κινητές επικοινωνίες, στη χειρότερη θέση συγκριτικά με τους άλλους Ευρωπαίους. Ένα μέρος της απάντησης είναι φυσικά η κρίση, η πτώση του βιωτικού επίπεδου, το κλείσιμο επιχειρήσεων. Ένα άλλο μέρος της απάντησης είναι η στρέβλωση που υπάρχει στη χώρα, όπου ο καταναλωτής δεν μπορεί να αξιοποιήσει στα χρόνια της φτώχειας, της μαζικής φτωχοποίησης, τις υπηρεσίες που είναι φτηνές, γιατί υπάρχουν οι φόροι που στρεβλώνουν την κατάσταση. Δηλαδή, ένα άμεσο αποτέλεσμα για τον καταναλωτή θα ήταν η κατάργηση του ειδικού τέλους. Αυτό είναι πάγιο αίτημα. Με πάτε πάλι στο προηγούμενο. Είναι κάτι που είναι καταλαβαίνω ότι σας απασχολεί. Μας απασχολεί, πρέπει να απασχολεί τους καταναλωτές. Δεν το έχω δει να. Όλα φορολογούνται όμως τώρα. Αυτό είναι που θα. Προσέξτε όμως, έχει μια σημασία. Υπερφορολογούνται. Ναι, αλλά προσέξτε ποια είναι η αντίφαση. Η υπερφορολόγηση των υπηρεσιών στον καταναλωτή δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας στον ίδιο και στην αγορά. Εάν καταργηθεί αυτό το τέλος και μείνουμε στο ΦΠΑ, τότε το όφελος αυτό θα περάσει αυτόματα στον καταναλωτή. Αυτόματα. Είναι η αγορά επιτηρείται, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην το δει ολόκληρο στο λογαριασμό του σαν όφελος. Αυτό θα είναι μία ανάσα από μία πλευρά, από την άλλη θα βοηθήσει να αυξηθεί η χρήση των υπηρεσιών. Είμαστε ευχαριστημένοι με το γρήγορο ίντερνετ στην Ελλάδα, LTE, 4G, όπως συνηθίζετε να λέγεται εμπορικά. Είμαστε, καταρχάς είμαστε ευχαριστημένοι. Έχουμε κάνει ένα ξεκίνημα ότι μιλάμε γι' αυτό, προσπαθούμε να επενδύσουμε γι' αυτό. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι όσο θα έπρεπε. Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε τα δίκτυα όσο μας επιτρέπει η τεχνολογία, τα χρήματα. Η τεχνολογία φυσικά μας το επιτρέπει. Τα χρήματα που έχουμε διαθέσιμα μας το επιτρέπουν. Ο σχεδιασμός μας το επιτρέπει. Δεν μπορούμε να πάρουμε τις άδειες να το κάνουμε για να δείξουμε το όφελος στον καταναλωτή που το χρειάζεται και είναι ένα βοήθημα αυτό, ας πούμε. Μια νέα επιχείρηση που ξεκινά σήμερα θα πρέπει να πατήσει αυτές τις υποδομές. Μια επιχείρηση που θα ξεκινήσει στον τουρισμό, σε ένα νησί έτσι, ή σε μια περιοχή που είναι τουριστική. Σε αυτές τις περιοχές που είναι προτεραιότητας για να αναπτύξουμε τις νέες υποδομές, πρέπει να πάρουμε άδειες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε λοιπόν τη γραφειοκρατία. Δεν μπορούμε να μην λύσουμε αυτά τα προβλήματα για να διευκολύνουμε τη ζωή μας και τον πολίτη. Είτε είναι λοιπόν η μικρή επιχείρηση, είναι ο νέος άνθρωπος ή η νέα γυναίκα ή άντρας που θέλει να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση σε μια περιοχή που είναι εκτός των αστικών κέντρων, πρέπει να έχει τις υποδομές να το κάνει. Εκεί θα σας έλεγα ότι είναι η τελευταία ερώτηση που θα κάνουμε σε αυτή την σχετικά σύντομη συνομιλία, αλλά πιστεύω με αρκετά ενδιαφέρουσες απαντήσεις και βρήματα μέσα από τον λόγο σας. Είπατε λοιπόν ότι οι υποδομές βοηθάνε και την νέα επιχείρηση. Και εκεί τώρα θέλω να καταλήξουμε την τελευταία μου ερώτηση για τις startups. Πώς βλέπετε αυτή την αγορά, αυτή την κοινότητα των ελληνικών startups εδώ πέρα, που ουσιαστικά ως επιτοπλίστων applications που θα χρησιμοποιήσουν το mobile internet των εταιριών κινητής τηλεφωνίας κτλ. Πιστεύετε ότι πρέπει να σταθεί και εκεί πέρα και η πολιτεία αλλά και εσείς με κάτι που θα μπορέσετε να τους προσφέρετε για να τους δώσετε σαν εργαλείο να προχωρήσουν? Ναι, όλοι έχουμε συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια να αναπτυχθεί νέα επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις τις δικές μας. Πάντα ξεκινάμε τον εαυτό μας, τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν δύο περιοχές. Οι συνεργασίες με νέες επιχειρήσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις, δηλαδή κάνουν εφαρμογές για επιχειρήσεις μικρές ή μεγαλύτερες, όπου πάλι δημιουργούμε ένα οικοσύστημα που μπορούν να έχουμε συνομιλητές νέους καινοτόμους με
επιχειρηματικότητα οι οποίοι θα έχουν τοποθετηθεί σε τομείς ενδιαφέροντες και θα συνεργαστούν με τις μεγάλες εταιρείες επικοινωνιών για να εξαπλωθεί το προϊόν τους ταχύτερα. Και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα ή εξαγοράς ή εμπορικής συνεργασίας ή άλλων μορφών. Υπάρχει όμως και η αξιοποίηση των εφαρμογών. Έχει γίνει μια τεράστια επανάσταση όλα αυτά τα τελευταία 5-6 χρόνια. Και τι έχουμε να δούμε όσο περνάει. Ναι, προσέξτε όμως κάτι, να κάνω μια παρατήρηση. Τα ελληνικά startups είναι ελπιδοφόρα σε αριθμό. Ελπιδοφόρα. Σε αριθμό. Σε αριθμό και σε ποιότητα. Όμως είναι λίγα ακόμα. Υπάρχει πολύς χώρος. Δηλαδή, σε αντίστοιχη δικτοποίηση, η Ελλάδα μπορεί να έχει λίγες εκατοντάδες εταιρείες που είναι νεοδημιούργητες σε από 1-2 εκατομμύρια κύκλο εργασιών μέχρι χωρίς κύκλο εργασιών, αλλά με πολύ καλές ιδέες που τώρα σκέφτονται κάποιοι να ξεκινήσουν. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Στην Ισπανία, στην Καταλωνία. Η Καταλωνία έχει μικρότερο πληθυσμό από την Ελλάδα. Έχει 10 φορές πάνω τον αριθμό αυτών των νέων εταιριών. Το ίδιο σημαίνει και 10 φορές παραπάνω εταιρείες στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να πάμε μπροστά. Μπροστά και στην νέα επιχειρηματικότητα και την ενίσχυσή της. Και στο να αλλάξουμε πράγματα στη χώρα. Τα startups δεν είναι μόνο μια ιδέα. Πρέπει να υπάρχει και ένα πλαίσιο. Δεν είναι μόνο να φτιάξεις και να δημιουργήσεις την εταιρεία. Πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση. Χωρίς να λύσουμε τα θέματα του τραπεζικού συστήματος και της ρευστότητας από τη μία και των επενδυτικών κεφαλαίων από την άλλη, ώστε να υπάρχει μια σταθερή χρηματοδότηση της νέας καινοτομίας και αυτό να είναι κομμάτι μιας διεθνοποίησης της οικονομίας. Όχι startups για την Ελλάδα, δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει startup το οποίο ξεκινάει και από εδώ. Και από εδώ, ναι, σωστά. Είναι δικτυωμένο και διεθνοποιημένο και απευθύνεται σε διεθνείς αγορές και δεν ξέρεις πού θα καταλήξεις. Αυτή τη νέα αντίληψη τη δίνουν οι υποδομές της επικοινωνίας και τη δίνουν οι συνεργασίες και ένα μέρος, μία πλατφόρμα αυτή της συνεργασίας θα είναι και τα δίκτυα τα δικά μας, όλο με αυξημένη συνεργασία, γι' αυτό έχουμε ήδη ξεκινήσει θεσμούς που ενισχύουν την νέα επιχειρηματικότητα και τις συνεργασίες και υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα επιχειρήσεων που συνεργάζονται με κάθε έναν από τους παρόχους σήμερα. Κύριε Στεφανόπουλε, θα ήθελα κάποια στιγμή να τύχει να κανονίσουμε να μιλήσουμε ίσως σε μερικούς μήνες από τώρα, να δούμε αν έχει βελτιωθεί η κατάσταση στους τομείς στους οποίους σχολιάσατε. Να ευχηθούμε ποιοτικότερες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και πιο οικονομικές τιμές. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε και να συνεχίσουμε ένα διάλογο και πιο διαδραστικό και με τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς πάμε να δούμε ένα βίντεο με το αρθρωτό τηλέφωνο, Puzzle Phone, γιατί είναι μια ιδέα για το πώς θα μπορούσαμε να λειτουργήσει ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο αποτελείται από διάφορα μέρη και να συνδεθεί στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σε μερικά ίσως χρόνια. Πάμε να δούμε το βίντεο Puzzle Phone και επιστρέφουμε στο στούντιο με τον Μάριο Δρακόπουλο για να σχολιάσουμε την gaming επικαιρότητα. Φύγαμε. Well, Alejandro asked us to make some prototypes for him, and we liked his ideas and the openness of Puzzle Phone and the modularity of it. And well, once again, we can demonstrate the capabilities of 3D printing with it also. At Puzzle Phone, we started with the premise that it really doesn't have to be this way. That a phone can be sophisticated and yet simple to use. That form and function can coexist happily. That accidental damage can be remedied without resorting to disposal on the world's ever-growing scrap heaps. And that obsolescence is better managed by upgrade, not by total replacement. Is that hard to believe? It's coming soon. Who said the elixir of life was just for people? Puzzle phone, λοιπόν, αρθρωτά smartphones αποτελούμενα από διάφορα μέρη. Άμα σου χαλάσει ή δεν είσαι ικανοποιημένος με τη φωτογραφική μηχανή, την ξεκουμπώνεις, μόνο εκείνο το module, βάζεις το άλλο. Ένα μέλλον το οποίο δείχνει, είναι σαν τα build to order PC,
Υπάρχει και το project ARA της Google. Είδαμε αυτό το ενδιαφέρον δίκτυο, βίντεο, δίκτυο επειδή μιλάγαμε πριν για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Και έχω μαζί μου στο στούντιο τον Μάριο Δρακόπουλο από το Game20.gr. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα, ανανεωμένο, σε βλέπω. Ναι, φωτεινό πρόσωπο. Πήγε στο Σαββατοκύριακο στην έκθεση ρετρό. Δυστυχώς δεν πήγα. Ούτε εγώ. Δυστυχώς, ναι, είπαμε στους φίλους να πάνε. Έχω την έκθεση στο σπίτι μου, το ξέρεις αυτό. Καλά, ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε μια κάμερα να έρθουμε να ανεβάσει κάτι, να δούμε εκεί τη βιβλιοθήκη σου, τι έχεις. Ναι, θα φουσκώσω από περηφάνεια, ξέρεις. Τα έχω, είναι λίγο περηφάνεια. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι το αξίζεις. Μάριος Δρακόπουλος, λοιπόν, game20.gr. Και πριν από αυτό να σου πω ότι έχουμε βγάλει τυχερό νικητή για τον διαγωνισμό της προηγούμενης Πέμπτης. Ο φίλος που κερδίζει κατόπιν κλήρωσης αυτό εδώ πέρα τον ηλιακό φορτιστή είναι ο Πέτρος Βασιλάκης. Φίλε μου, μόλις τελειώσει η εκπομπή θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για να σου αποστείλουμε το δώρο και φυσικά οι διαγωνισμοί συνεχίζονται. Μάρια, λοιπόν, επικαιρότητα, βλέπω εδώ πέρα, έχεις και τι δεν έχεις, είδα και το PlayStation, το 4, το συλλεκτικό, το χρώμα, από όπου θέλεις ξεκινάς. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε καλύτερα από τα βασικά και μετά θα το πιάσουμε λίγο για το PlayStation. Ήρθα και εγώ σήμερα με tablet, μην λες ότι έχεις μόνο εσύ. Αλίμονε, εκπομπή τεχνολογίες χωρίς tablet δεν γίνεται. Έτσι, okay. Λοιπόν, προχωράμε και λέμε για τον Batman Arkham Knight πάλι, το οποίο το είχαμε ήδη... Okay. Λοιπόν, το έχουμε ήδη καλύψει, αλλά αυτή τη φορά έχουμε και Batmobile. Mm-hmm. Το οποίο Batmobile αυτή τη φορά τα βάζει με μια ολόκληρη δημιουργία από tanks. Ναι. Γιατί είναι το Batmobile. Okay. Λοιπόν, είπαμε 1η Ιουνίου του 2015. Δεν μπορούμε να περιμένουμε και κοιτάξτε, δηλαδή το παιχνίδι αυτό είναι ομορφιά, όχι αστεία. Είναι η επόμενη γενιά. Τέλος πάντων, το ξαναβάζω. Αυτό ήταν δικό μου έτσι, γιατί τρελαίνομαι για Batman. Εμένα δεν μου αρέσει περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, η μηχανή που έσκασε μύτη στα τελευταία, σε πιο πρόσφατα επεισόδια. Πώς το λένε, Bat Bike. Το Bat Bike. Αυτό μου αρέσει περισσότερο. Batmobile είχα και εγώ. Υπάρχουν στην Αμερική κάποιοι που έχουν φτιάξει κανονικά, έτσι. Κανονικότατα. Εδώ υπάρχει και η κυκλοφορία από κάποιον συλλέκτη το Batmobile που υπήρχε στις ταινίες. Α, το χτύπησε σε δημοπρασία και το έχει και κυκλοφορεί, Μάλιστα. Σούπερ. Λοιπόν, εντάξει, το τρέιλερ το βλέπουμε. Mm-hmm. Βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται με τα tanks και το Batmobile. Ναι. Είναι δύσκολη η αναμονή. Όταν κάτι τέτοιο εμφανίζεται, κάτι τόσο όμορφο και κάτι τόσο ωραίο και αφορά Batman, είναι η αναμονή τρελή. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά αξίζει, γιατί όταν είναι να βγει ολοκληρωμένο το παιχνίδι και καλό. Πότε, δεν μας είπες. Είπαμε Ιούνιο. Είπες Ιούνιο. Ιούνιο. Το έχουμε πει και από την προηγούμενη εκπομπή, θα το πούμε και στις επόμενες Ιούνιο. Ιούνιο. Μέχρι τότε θα σε ρωτήσω άλλες 10 φορές. Ποιος ή ποιος πεθαίνει η Μάρια μέχρι τον Ιούνιο. Τέλος πάντων, πάμε. Σταμάτα. Καλά, μετά θα μας πούνε και για το Star Wars που πάει Δεκέμβριο του 2015. Τι να λέμε. Ouch. Λοιπόν, Final Fantasy Type Zero σε HD. Πρόκειται για το παιχνίδι Final Fantasy Type Zero, το οποίο επιστρέφει σε HD στις κονσόλες νέας γενιάς, PlayStation 4 και Xbox One. Στο Final Fantasy Type Zero. Αναλαμβάνει το ρόλο 14 επιλέκτων στρατιωτών σε μια εμπόλεμη κατάσταση, εφόσον η χώρα τους δέχεται επίθεση από την κοντινή αυτοκρατορία. Πέρα από αυτό όμως, ανακαλύπτεται σιγά σιγά και την αλήθεια πίσω από αυτόν τον πόλεμο. Ναι. Πρόκειται για ένα παιχνίδι του PSP, το οποίο ως παιχνίδι του PSP δεν ήρθε ποτέ στην Ευρώπη και στην Αμερική. Θα έρθει λοιπόν τώρα σε μορφή HD στο PlayStation 4 και στο Xbox One. Χαρά, Final Fantasy. 20 Μαρτίου το περιμένουμε αυτό το παιχνίδι. Αυτό θυμάμαι με πώς το λένε, με χαρακτήρες Ιαπωνία, με κάτι μπέρτες φοράνε, κάτι τέτοια. Δεν ναι, είναι. Ναι. Είναι η σειρά, στην ουσία το συγκεκριμένο ήταν το Final Fantasy AG το 13, το οποίο τελικά άλλαξε όνομα. Ήταν από το Fabula Nova Crystallis που ήταν όλη η σειρά, άλλαξε όνομα το συγκεκριμένο και έγινε διαφορετικό project. Οπότε... Mm-hmm. Το έχουμε και σε HD πλέον στις καινούργιες κονσόλες και το περιμένουμε. Μια χαρά, τέλεια. Final Fantasy λοιπόν, Type... Type Zero HD. Type Zero HD, τέλεια. Μετά, Summer Lesson. Summer Lesson. Λοιπόν, το Summer Lesson είναι μια ειδική περίπτωση. Πρόκειται για το από τους πρώτους τίτλους του Project Morpheus, τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας για το PlayStation 4. Mm-hmm. Πρόκειται για ένα demo επικοινωνίας με ψηφιακό χαρακτήρα, όπου είναι αυτή η κοπελίτσα, η μαθήτρια από την Ιαπωνία. Κλασικοί Ιάπωνες, κοντή φουστίτσα, κοπελίτσα από Ιαπωνία. Για κάποιο λόγο το λογότυπο μου θυμίζει ένα άνιμε περίεργο με σχολιαρόπαιδα, αλλά ας μην το πούμε τώρα, δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω τι εννοείς, αλλά... Είναι το πρώτο demo επικοινωνίας με ψηφιακούς χαρακτήρες και μας δείχνει λίγο πολύ τις δυνατότητες του Project Morpheus.
Σοβαρά. Είναι ιαπωνικό μέχρι αηδίας, το μόνο σίγουρο. Αλλά ας περάσουμε σε κάτι ευρωπαϊκό. Μας αρέσει το ιαπωνικό μέχρι αηδίας. Ναι. Έχω πάει Τόκιο και τους έχω δει εκεί πέρα πώς επικοινωνούν μεταξύ τους. Θυμάμαι ότι όταν είχα πάει εκείνη τη φορά πριν 2 χρόνια, έλεγα ότι τι εξωγήινοι σε άλλους πλανήτες κτλ. Μιλάμε εντελώς διαφορετικοί, έτσι. Άλλοι. Τελείως. Αγαπάμε πολύ η Ιαπωνία, αγαπάμε όλες τις εταιρείες εκεί και φυσικά τα games και την κουλτούρα και το φαγητό. Το φαγητό είναι απίθανο. Mm-hmm. Σε αυτό συμφωνώ και ας με μισούνε πολύ. Έχω πολλές διαφωνίες στην οικογένεια για το φαγητό το ιαπωνικό. Ποιος σου φτιάχνει ιαπωνικό φαγητό? Μου φτιάχνει, έχω έναν φίλο, ο οποίος έχει μια μαμά η Ιαπωνέζα. Α, τέλεια, τέλεια. Οπότε μας εμπουκιάζουμε εκεί. Τρώμε. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν σε κάτι πιο ευρωπαϊκό. Witcher Adventure Game. Το οποίο είναι και ηλεκτρονικό, είναι στην ουσία ένα board game, το οποίο είναι και ηλεκτρονικό, είναι και και σε κανονικό βέβαια. Το μπορείς και το βάζεις και παίζεις με τους φίλους σου, κυκλοφορεί και στις 2 εκδόσεις, εδώ το έχω, να το, είναι το κανονικό το board game. Δεν ξέρω βέβαια στην Ελλάδα πότε θα έρθει το συγκεκριμένο και ποιος θα το φέρει. Κάτι σαν Monopoly. Ελπίζουμε να έρθει, δεν ξέρω αν με ακούει οποιοσδήποτε έχει τέτοιες εταιρείες που φέρνει επιτραπέζια παιχνίδια, να το φέρει. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι ήδη διαθέσιμο για PC και Mac η ηλεκτρονική έκδοση, μπορείτε να παίξετε με τους φίλους σας online. Παρ' όλα αυτά εγώ περιμένω να έρθει το κανονικό επιτραπέζιο. Ελπίζω μέχρι τα Χριστούγεννα, αλλά όποιος θέλει λογικά μπορεί και να το εισάγει. Αν έχετε λεφτά και μπορεί να πληρώσει το. Εντάξει, φαντάζομαι από κάποιο Amazon, mm-hmm. eBay, κάπου mm-hmm. θα βρίσκεται, έτσι δεν mm-hmm. είναι. Έχει 280 κάρτες, δεν ξέρω ακριβώς κάνουν αυτές οι κάρτες, και 80, και 30 τέρατα. Κάτι σαν το Super Υπερατού, θυμάσαι. Δεν ξέρω, παίζει να είναι λίγο πιο περίπλοκο. Και ελπίζω να είναι και πιο περίπλοκο, έτσι. Αλλά είναι φτιαγμένο στο σύμπαν που διαδραματίζεται το παιχνίδι The Witcher. Μάλιστα, τέλεια. Okay. Λοιπόν, και περνάμε και στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι λίγο πιο κουλτουριάρικο. Mm-hmm. Το βιβλίο Pillars of the Earth του Ken Follett αποκτά το δικό του παιχνίδι. Πρόκειται για ένα adventure από την Dedalic Entertainment, που πολλοί την ξέρετε από τα παιχνίδια Deponia και ως publisher του Machinarium και του Botanicula, τα συγκεκριμένα παιχνίδια της Amanita Design. Βέβαια, αργεί πάρα πολύ. Μιλάμε για το 2017. Καλά μας πήγες τώρα. Ναι, πήγαμε πολύ μακριά, αλλά επειδή τα συγκεκριμένα βιβλία είναι πάρα πολύ γνωστά, υπάρχει και μια μίνι σειρά βασισμένη σε αυτά τα βιβλία και επιπλέον είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει καθημερινά, γιατί δεν θα βασιστεί στην μίνι σειρά, θα βασιστεί στα βιβλία το συγκεκριμένο adventure game, οπότε είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά. Mm-hmm. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς μας περιμένει σε αυτό το adventure game. Μια χαρά, τέλεια. Και τώρα περνάμε στα κομμάτια τα οποία δεν τα έχουμε σκάσει την τελευταία στιγμή. PlayStation 4, επαιτειακή έκδοση για τα 20 χρόνια PlayStation. Ο χορός καλά κρατεί και τα γλέντια στη Sony. Πρόκειται για ένα PlayStation το οποίο, εντάξει, τώρα δεν έχουμε κάποια εικόνα, αλλά εντάξει, εγώ το πω ούτως ή άλλως. Πρόκειται για ένα PlayStation το οποίο είναι στο γκρι χρώμα του πρώτου PlayStation, συλλεκτική έκδοση, μόνο 12.300 αντίτυπα παγκοσμίως. Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Έχει ξεκινήσει κάποιο σύστημα παραγγελιών, προπαραγγελιών κτλ. Όχι ακόμα, παρά που θα ξεκινήσει μέσα στο Φεβρουάριο. Περιμένουμε βέβαια και αυτό, περιμένουμε και το πώς θα γίνουν διαθέσιμα στην Ελλάδα, αν γίνουν διαθέσιμα. Mm-hmm. Και όποιος διαθέτει τα λεφτά και το χρόνο και θέλει να έχει κάτι τέτοιο στη συλλογή του. Πάντως να πούμε σε όλους τους φίλους ότι άμα όσοι ασχολούνται με video games, ακόμα και εγώ που δεν ασχολούμαι και απλά γνωρίζω και έχω παίξει κάποια φορά στη ζωή μου PlayStation, νομίζω ότι χθες δεν υπάρχει περίπτωση από χθες να μην το έχουν δει, επειδή είπες ότι δεν έχουμε κάποια κάρτα ή φωτογραφία μαζί μας να δείξουμε τώρα. Mm-hmm. Φαντάζομαι το έχουν δει οι περισσότεροι και όσοι επισκέπτονται το game20.gr, εκεί ο Terminator, ο Σπύρος ο Κλαουδάτος το είχε βάλει πρώτο και μάλιστα με έναν επικό τίτλο, το καλύτερο συλλεκτικό, επαιτειακό PlayStation 4. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και από ό,τι είδα, Μάρια, και από τα σχόλια φίλων, είναι πολλοί αυτοί που θα το θέλανε να το έχουν δίπλα στην τηλεόρασή τους. Φυσικά. Πρώτα απ' όλα είναι πανέμορφο. Το χειριστήριο είναι τελείως διαφορετικό, είναι και αυτό στο ίδιο γκρι χρώμα, όπως και η κάμερα. Και πάνω έχει ανάγλυφο το 20, σαν πώς έχει το τρίγωνο, το τετράγωνο, το κύκλο και το X, αλλά έχει το 20.
Δεν το πρόσεξα αυτό. Ναι, είναι πολύ, πολύ μικρή λεπτομέρεια, αλλά φαντάζομαι ότι όταν θα είναι κάτω από την τηλεόραση και το βλέπεις κανονικά θα είναι καταπληκτικό. Βέβαια, εγώ αν ποτέ το αποκτήσω δεν πρόκειται να ανοίξω καν τη συσκευασία. Το συζητάμε. Θα είναι. Θα είναι κλειστό. Δηλαδή, θα είναι... όλα τα υπόλοιπα που έχεις, τα έχεις με τα κουτιά τους. Τα περισσότερα τα έχω με τα κουτιά και... τους, αλλά έχω και διπλά τα οποία είναι ανοιγμένα, τα οποία παίζω. Διπλά. Ναι. Τι εννοείς? Για παράδειγμα, το Sega Mega Drive το έχω 3-4 φορές. Η μία είναι το κουτί του είναι κλειστό, δεν έχει ανοίξει ποτέ. Να έρθω να σου κάνω ένα unboxing. Πρέπει να πληρώσω. Θα ακούσεις την κραυγή χιλιάδων geeks αυτά, να κλαίνε. Τι τιμές έχουν αυτά στο eBay και στα άλλα? Δηλαδή, ένα σφραγισμένο Sega που είπες έχουν. Πέρα από τη συναισθηματική αξία τη δική σου που δεν μετριέται. Έτσι. Μιλάμε για τιμές κοντά στα 350 ευρώ. Μια χαρά, μια χαρά. 3,5 εκατοστάρικα. Εντάξει, δεν είναι και πολύ ακριβά. Είναι. 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 Okay. Αμίγκα, εγώ θα ήθελα να είχα την Αμίγκα 500 ακόμα. Την έχω και σε κουτί. Την 500 Plus έχω. Είχα την πρώτη με το στερεοφωνικό το monitor, το 1024. Αυτό το monitor μου έχει φάει τη ζωή, δεν μπορώ να το βρω. Mm-hmm. Ας μου βρει κάποιος ένα monitor. Mm-hmm. Λοιπόν, εντάξει, και αναγκαστικά παίζω με upscaler, με scantabler. Κυκλοφορίες εβδομάδας θέλεις να μας πεις? Λοιπόν, έτσι στο φτερό. Κυκλοφορίες εβδομάδας έχουμε μόνο 2 κυκλοφορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πόσα reviews πια. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε στις 5 δεκάτου έχουμε Kingdom Hearts HD 2.5 Remix, το οποίο έχει το Kingdom Hearts 2 και άλλα Kingdom Hearts όλα μαζί σε ένα πακέτο. Και το Lara Croft and the Temple of the Osiris στο 9-12 για PC, PlayStation 4 και Xbox One. Αυτές οι δύο είναι οι κυκλοφορίες. Okay. Και φυσικά για τέλος μας έχεις αφήσει κάτι αρκετά καυτό, φαντάζομαι. Resident Evil Revelations το 2, ναι, δεύτερο κεφάλαιο της σειράς. Resident Evil Revelations 2, mm-hmm. το οποίο θα είναι σε επεισόδια. Τώρα, ναι, λίγο οι σημειώσεις μου έχουν λίγο μπερδευτεί, οπότε, εντάξει, ας μείνουμε στο γεγονός ότι είναι σε επεισόδια. Okay. Σε όσους αποφασίσουν να κατεβάσουν τα επεισόδια, είναι 6 ευρώ το ένα. Και όσοι αποφασίσουν να τα πάρουν όλα μαζί, είναι γύρω στα 25 ευρώ ηλεκτρονικά. Αργότερα θα βγει και σε δίσκο, οπότε στο έξτρα περιεχόμενο που θα έχει... που θα έχει όλο μας το πακέτο, θα έχει ακόμα παραπάνω περιεχόμενο. Το περιμένουμε κάπου τώρα. Φεβρουάριο. Στις 28. Οι σημειώσεις μου έχουν λίγο 18 Φεβρουαρίου το πρώτο επεισόδιο, ναι. 28 το δεύτερο, 4 Μαρτίου το τρίτο και 11 Μαρτίου του 2015 το τέταρτο και τελευταίο. Πιο διαβασμένος από μένα, παιδιά, σημειώστε το. Εδώ πέρα, κοίταξε όπως το κάνει έτσι, και έτσι, τα εδώ, οι σημειώσεις. Με τα δύο δάχτυλα, έτσι. Λοιπόν, το σκονάκι μου. Μάρια, σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που βρίσκεσαι εδώ πέρα μαζί μας. Πολύ ενδιαφέροντα ότι μας είπες για τους φίλους gamers. Μένεις για λίγο, μένεις μαζί μας τώρα στο στούντιο και πάμε ευθύς αμέσως να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη και τον φωτογράφο και διαχειριστή της ιστοσελίδας pttl.gr, Βάιο Βίτο. Καλησπέρα, Βάιε. Καλησπέρα, Κώστα. Γεια σου. Να μας πει τα πιο καυτά φωτογραφικά νέα. Βλέπω ασπρόμαυρο από πίσω, μαύρη ασπρόμαυρη μπλούζα φοράς εσύ. Θεσσαλονίκη είσαι, ΠΑΟΚ είσαι. Χθες τα κάνατε όλα μπάχαλο. Λίγο. Χαρήκατε? Λίγο, είμαστε προσγειωμένοι προς το παρόν. Πώς το έζησε εκεί πέρα η Θεσσαλονίκη αυτή τη νίκη? Εντάξει, είχε πολύ ένταση και ξέρεις ότι εδώ πέρα έχουμε λίγο πάθος με το συγκεκριμένο άθλημα και φαίνεται αυτό σε κάθε αγώνα του ΠΑΟΚ. Να πω ότι όσοι είδανε τον... Εντάξει, η ζωή είναι πάνω απ' όλα και δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Πάμε να δούμε ίσως καλύτερα τα φωτογραφικά νέα μας. Ναι, αυτό. Να πω στους φίλους ότι όσοι βλέπουν για πρώτη φορά το Βάιο, ότι και την προηγούμενη Πέμπτη ήταν σε τέτοιο ασπρόμαυρο στυλ. Δεν έχει σχέση με τη χθεσινή απόδοση του ΠΑΟΚ. Πάμε Βάιε, να μας πεις. Βλέπω και μπλουζίτσα φωτοκίνα. Ήσουν φέτος, θα είσαι φαντάζομαι και σε 2 χρόνια πάλι που θα γίνει κολονία. Τι καλό έχεις να μας πεις για φωτονιούς? Ξεκινάμε με ένα γκατζετάκι το οποίο κάνουν και για αυτούς που δημιουργούν φωτογραφίες με το iPhone τους, συγκεκριμένα με το iPhone, αλλά και με μια action κάμερα όπως είναι η action κάμερα της GoPro. Mm-hmm. Project Motor, το οποίο στην ουσία είναι μια συσκευή την οποία μπορούμε να ελέγξουμε απομακρυσμένα μέσω Bluetooth ή μέσω Internet. Και αυτό που κάνουμε είναι να κατευθύνουμε το iPhone ή το GoPro εκεί που θέλουμε.
Θα σου πω το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η συσκευή μπορεί να λογάρει σε ένα αντικείμενο ή σε ένα πρόσωπο και να το ακολουθεί καταγράφοντας τις κινήσεις του. Είναι πάρα πολύ ωραίο γατζετάκι. 150 ευρώ κάνει. Έχουμε και. Ναι. Κάνει μαζί με τα μάω της. Ναι. Έχουμε δώσει και ένα βίντεο μέσα. Δεν ξέρω αν την ώρα που μιλάς ίσως θα μπορούσε να παίζει από πάνω για να το δούμε. Γιατί καλά κάνεις και μας το περιγράφεις, αλλά σίγουρα είναι ένα γκατζετάκι που ξέρεις περισσότερο η εικόνα του είναι αυτή που. Αν και περισσότερο αυτό βάει. Εσύ χρησιμοποιείς αρκετά και για τη δουλειά σου, ξέρω, GoPro και στις βαφτίσεις. Νομίζω ότι βάζεις στην κολυμπήθρα εκεί πέρα, αν στο επιτρέπει ο ιερέας. Όχι μέσα, όταν μας το επιτρέπουν, τη βάζουμε κάπου για να έχουμε ένα έξτρα πλάνο. Λίγα δευτερόλεπτα χρειαζόμαστε συνήθως, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό το πλάνο που παίρνει. Okay. GoPro λοιπόν, το Motor Galileo για λήψεις με GoPro και iPhone. Λίγο το βλέπουμε. Βλέπω ότι η 3 Plus, την 3 Plus έχει πάνω η Άκοβε. Βάιε. Είναι η τελευταία είναι αυτή. Είναι συμβατό με iPhone 4S, 5 και 6 ναι. Και επίσης με τις GoPro 3, 3 Plus και την καινούργια την 4. Μια χαρά. Και από το Motor Galileo, ξέρεις τιμή καθόλου γι' αυτό? 150 ευρώ είναι και 30 ευρώ είναι το mount ανάλογα με το, που θέλουμε να το τι θέλουμε να βάλουμε πάνω. Θα το τσιμπήσεις εσύ για τη δουλειά σου? Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Είναι κάτι που μου άρεσε γενικότερα και σαν ιδέα. Σούπερ. Και μετά μου έχεις εδώ πέρα, πωλήθηκε λέει η πρώτη Hasselblad που ταξίδευσε στο διάστημα. Hasselblad να σου αναφέρω, ναι. Για όσους δεν ξέρουν, είναι μια από τις πιο ιστορικές φωτογραφικές εταιρείες και η NASA τις χρησιμοποιούσε στις πρώτες της αποστολής του διάστημα. Εδώ τι έχουμε τώρα, έχουμε την πρώτη Hasselblad που ταξίδευσε στο διάστημα με έναν αστροναύτη και η οποία δημοκρατήθηκε. Και επειδή είχε επιστοποιημένα από φωτογραφίες και έγγραφο υλικό του αστροναύτη, όταν η δικιά του και ήταν αυτή που ταξίδεψε πρώτη, έπιασε μια εξωφρενική τιμή, $280,000 δημοκρατήθηκε. $280,000, πιο φτηνά θα σου πήγαινε να ταξιδέψει το διάστημα, ε. Σωστά. Και να σου πω ότι αυτός που την αγόρασε και ο τελευταίος ιδιοκτήτης της, την αγόρασε για $15,000 μόνο. Τέλεια. Μάλιστα. Και κάποιος εντάξει που δεν μπορεί να δώσει $280,000 αλλά θέλει να δώσει 0 είτε ευρώ είτε δολάρια, έχεις και μια ωραία πρόταση για φίλους που ασχολούνται με επεξεργασία φωτογραφίας. Ναι. Αν θέλουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφίας επαγγελματικών δυνατοτήτων, η TXO Labs προσφέρει μαζί με το Digital Photographer, το περιοδικό του Ηνωμένου Βασιλείου, το 8 είναι η παλιά έκδοση, τώρα αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί το 10, αλλά όσοι θέλετε να επεξεργαστείτε εικόνες και δεν χρησιμοποιείτε πολύ καινούριες μηχανές και δεν ενδιαφέρεστε να τραβάτε σε ρο, θα σας βολέψει, θα το έχετε δωρεάν και θα το έχετε καινούριο. Αν τι καλύτερο, νομίζω ότι ευχαριστούμε, είναι ό,τι πρέπει. Χωρίς πλάκα. Και βάει όπως κάθε, για δεύτερη πέμπτη δηλαδή συνεχόμενη, έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι να μας αφήσεις για το τέλος. Να πω ότι αυτό που είχες την προηγούμενη πέμπτη, επειδή δεν το ευχαριστήθηκα έτσι όπως το παίξαμε, εδώ κάθισα σπίτι μου πραγματικά και το είδα, ήταν μαγεία να το δεις σε οθόνη full screen. Οπότε βλέποντας και τον τίτλο από κάτω, οι φίλοι αν το ψάξουν μετά μπορούν και το συγκεκριμένο να το ευχαριστηθούν. Τι μας έχεις για αυτή την εβδομάδα? Μας αρέσουν πολύ τα timelapse γιατί θέλουν πολλή προσπάθεια, πολλές ώρες στο πεδίο για φωτογράφηση και πολλές ώρες στον υπολογιστή. Ο συγκεκριμένος φωτογράφος, ο Vincent Brady, έφτιαξε ένα timelapse με πανοραμικές εικόνες 360 μοιρών, δηλαδή έχει πιάσει όλο το πεδίο το οποίο υπάρχει γύρω του και μάλιστα έχει πιάσει όλα αυτά τα τοπία που έχει φωτογραφίσει είναι νύχτα. Νυχτερινά, με άστρα, πορεία των άστρων, νομίζω αν μπορούμε να δούμε το βίντεο, τα λέει όλα. Ναι, το βλέπουμε τώρα, βάει full screen, planetary panorama, λοιπόν, timelapse βίντεο 360 μοιρών, να το ψάξουν και οι φίλοι, μιλάμε, ουσιαστικά έχει κάνει ο άνθρωπος τέχνη, έτσι, έχει δημιουργήσει άλλους κόσμους με αυτό το μέσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξει κάτι τέτοιο και πιστεύω ότι αξίζει να το δει κάποιος. Βάει, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη. Σε περιμένουμε την επόμενη. Σε περιμένουμε την επόμενη Πέμπτη πάλι εδώ για τα πιο καυτά φωτογραφικά νέα από το pttl.gr. Bye bye, τα λέμε. Και στο στούντιο να υποδεχθώ
τις πρώτες δύο κοπέλες που έχουν περάσει ποτέ από εδώ και φαντάζομαι ότι θα παραμείνουν κάθε εβδομάδα. Μαζί μας η Λαμπρίνα και η Μαρίνα Κελαποστόλου από το s4sistersstyle.com, ένα fashion blog, και κάποιος θα μου πει: καλά Κώστα, δύο γυναίκες οι οποίες έχουν ένα fashion blog, τι δουλειά μπορεί να έχουν σε μια εκπομπή αυστηρή τεχνολογίας που απευθύνεται σε άντρες, και όμως υπάρχει και η οπτική από τη γυναικεία πλευρά, η οπτική της τεχνολογίας, και νομίζω ότι έχουν δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα να μας αναπτύξουν σήμερα. Καλησπέρα καταρχάς, κορίτσια. Καλησπέρα Κώστα. Η Λαμπρίνα βρίσκεται αριστερά όπως κοιτάει την τηλεόραση, η Μαρίνα δεξιά. Είστε, να πούμε, αδερφές. Ναι. Πείτε έτσι λίγο γρήγορα στην εισαγωγή και για το site σας. Έχετε το s4sistersstyle.com. Ναι. Και κάνουμε outfit posts με αυτά που φοράμε κάθε φορά, όπως και reviews προϊόντων διαφορών ομορφιάς. Ναι. Επίσης, το έχουμε από το 2011, περίπου 3 χρόνια. Πάει πολύ καλά και γενικότερα συνεργαζόμαστε και με Ελλάδα και με εξωτερικό. Αυτά που φοράτε τώρα, τα έχετε κάνει outfit post, τι θα τα κάνετε μετά? Ναι, τα έχουμε κάνει. Κάντε κάποια φορά που θα έρθετε να είναι κάτι που θα το δούμε οι φίλες σας, να το δούνε πρώτη φορά και οι άλλοι. Τι ενδιαφέροντα, βλέπω έχουμε το Pose Up, ένα application σαν το Instagram της μόδας και το έξυπνο δοκιμαστήριο. Τι κάνει η Λαμπρίνα μου το Pose Up? Λοιπόν, το Pose είναι το, όπως είπες, το Instagram της μόδας. Το χρησιμοποιούν πάνω από 2 εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο. Επίσης, είναι, θα βρεις εκεί πέρα όλους τους φασιονίστας μαζεμένους. Δηλαδή, bloggers, brands, celebrities. Θα δεις τι φοράνε. Μπορείς να ακολουθήσεις αυτόν που σου αρέσει. Και δεν είναι μόνο ότι είναι celebrities. Μπορεί να βρεις και άτομα τα οποία είναι σαν και εμάς. Αυτό θα έλεγα. Ναι. Εγώ τώρα είμαι ο Κώστας. Εντάξει, έχω φορέσει εδώ τα αθλητικά μου, ένα τζινάκι, το πουκάμισό μου. Εκεί πέρα, με το Pose Up, άμα πάνω το κατεβάσω και το χρησιμοποιήσω, πέραν από το να δω ωραία πράγματα που έχουν κάνει άλλοι, εγώ τι μπορώ να κερδίσω από αυτό? Λοιπόν, εσύ, ακόμη και αν θες να είσαι καλοντυμένος, ο ίδιος μπορείς να φωτογραφείς τον εαυτό σου, να ανεβάσεις το look σου. Και αυτοί που σε ακολουθούν. Και να πάρω like. Εκτός από like, μπορείς να ανεβάσεις το look σου, και αυτοί που σε ακολουθούν, αν τους αρέσει το ντύσιμό σου, να κάνεις tag τα brands που φοράς και να τα αγοράσουν οι άλλοι. Ναι, απευθείας, δηλαδή την ίδια στιγμή μπορείς να τα αγοράσεις. Ναι, σε real time. Πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται. Το χρησιμοποιείτε εσείς? Χρειάζεται κάποιος να κάνει sign in? Ναι, πρέπει να κάνει το δικό του λογαριασμό. Δεν πληρώνει όμως ή κάτι άλλο? Όχι, είναι ακριβώς το Instagram, απλά με τη διαφορά ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες είναι από όλο τον κόσμο, δηλαδή μπορείς να έχεις βρει ένα jacket και δεν το έχουμε στην Ελλάδα, μπορείς να το παραγγείλεις μέσω του Pose, δηλαδή και πληρώνεις μέσω PayPal. Μάλιστα, ωραία. Δηλαδή μέσα από την εφαρμογή μπορείς να πραγματοποιήσεις και αγορές με συμβεβλημένα ηλεκτρονικά καταστήματα. Ναι. Γενικά το χρησιμοποιεί κόσμος αυτό? Χιλιάδες, εκατομμύρια? Πάνω από 2 εκατομμύρια. Πάνω από 2 εκατομμύρια. Πόσο καιρό είναι στον αέρα, αλήθεια? Πόσο καιρό είναι? Είναι τα τελευταία 2 χρόνια. Κατάλαβα. Και φαντάζομαι ότι και εσάς, σαν εργαλείο για τη δουλειά σας, θα είναι αρκετά σημαντικό. Ναι, είναι χρήσιμο. Έχετε εκεί πέρα, πώς είναι? Είναι με followers και. Ναι, μπορείς να έχεις followers και μπορείς και εσύ να ακολουθείς για να εμπνευστείς από τους άλλους. Ακριβώς το ίδιο με το Instagram ουσιαστικά. Ναι. Απλά, ας πούμε, είναι συγκεκριμένα για μόδα, δεν ανεβάζεις το φαγητό που έφαγες? Ναι, είναι για μόδα μόνο. Μόνο μόδα. Και φυσικά μπορείς να δεις ακόμη και celebrities, τι φοράνε εκείνη τη στιγμή δηλαδή. Πάνε σε ένα πάρτι, βλέπεις τι φοράνε, μπορεί και εσύ να θέλεις να φορέσεις κάτι αντίστοιχο και να το βρεις σε μια άλλη εταιρεία. Κατάλαβα. Αυτό είναι, αν γνωρίζετε, διαθέσιμο για όλα τα κινητά, δηλαδή iPhone, Android? Είναι για όλα τα κινητά και τα iPad. Και για Windows Phone, αυτό το κοιτάξτε, θυμάστε, ή μόνο για iPhone, Android? Είναι και νομίζω. Για Windows Phone. Είναι και για Windows Phone. Οκ, τέλος πάντων, οι φίλοι θα μπουν ούτως ή άλλως τα Windows Application Store των Windows Phone. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, έχει ξεπεράσει πολλές χιλιάδες applications αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι θα βρίσκεται το Pose, πώς θα το πούμε αυτό? Pose. Εσείς πόσους followers έχετε? Γιατί ποζάρεις κιόλας, δηλαδή είναι και από αυτό. Κατάλαβα. Να σου πω και κάτι άλλο που μπορεί να σε ενδιαφέρει και εσένα και να ενδιαφέρει και τους άντρες. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις ακόμη και ταξινόμηση ρούχων. Δηλαδή, βλέπεις την ντουλάπα σου ένα κάτω. Λες, θα φωτογραφίσω τα ρούχα και θα τα ανεβάσω εκεί πέρα ώστε να βρίσκω τι θέλω ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, το ανεβάζεις, λες, τι θα φορέσω.
φορέσω αύριο. Δεν ξέρω. Ούτε... Τι να ψάχνω ντουλάπα μου τώρα. Μπορεί και να μην θυμάσαι τι έχεις. Δηλαδή, μας συμβαίνει πολύ συχνά αυτό. Έχουμε τόσα ρούχα, τα οποία λέμε δεν μπορούμε άλλο. Δεν εγώ γίνεται. Παπούτσια έχω πολλά. Παρότι είμαι άντρα, οι γυναίκες έχουν πιο πολλά. Ρούχα είναι περιορισμένα. Τέλεια. Μπορείς να κάνεις ταξινόμηση τα παπούτσια σου και να δεις. Σήμερα θα βάλω αυτό. Αύριο θα βάλω το άλλο. Αλλά τα βλέπεις σε φωτογραφίες και δεν κάθεσαι να τα ψάξεις. Ξέρεις που είναι. Ναι, κατάλαβα. Μια χαρά. Είναι χρήσιμο. Πόσους followers έχετε εσείς στο post? Εμείς έχουμε πάνω από 2.000 followers. Στο συγκεκριμένο application. Ναι. Σας εύχομαι να αποκτήσετε και αρκετούς ακόμα με την παρουσία σας εδώ πέρα. Μια χαρά, εντάξει, θα το χρησιμοποιήσω και εγώ. Αν και να σας πω, εγώ περισσότερο είμαι με τον browser παίζω. Μπαίνω application. Έχει και post.com π.χ. Έχει, ναι. Έχει. Α, κάτι που ξέχασα να σου πω. Μπορείς να το βάλεις και στο Facebook ακόμη. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις share το look σου στο Facebook και να αποκτήσεις ακόμη περισσότερους followers. Σωστό. Και τι είπα από τη Λαμπρίνα. τέλειο. Ωραία. Και αφού λοιπόν έχεις φωτογραφίσει όλα αυτά τα πράγματα, τα έχεις ταξινομήσει, έχεις πάρει τα like ή τα kudos από τους φίλους σου για το πόσο ωραία ρούχα αγόρασες, φοράς ή... έτσι ντύνεσαι το outfit που είπες, μου άρεσε πολύ το outfit post που είπατε πριν. Όλα αυτά στο μέλλον θα μπορούσες να τα χρησιμοποιήσεις και να τα δοκιμάσεις σε ένα έξυπνο δοκιμαστήριο. Ναι, εδώ ερχόμαστε στην καινοτομία της Ρεμπέκα Μίνκοφ, η οποία μας βοηθάει πολύ με τα καταστήματά της και ελπίζουμε να τα φέρουν και στην Ελλάδα. Δηλαδή... Εσείς έχετε όνειρα μεγάλα. Ναι. Η Ρεμπέκα Μίνκοφ είναι μία από τις πιο γνωστές σχεδιάστρες μόδας στον κόσμο. Δηλαδή κάνει και ρούχα και παπούτσια και ναι, τα πάντα. Και πρώτη φορά την ακούω. Εγώ να σας πω ότι πέρυσι έμαθα τον Michael Kors. Όχι. Άντρας δεν είναι. Άντρας είναι. Δεν είναι δυνατόν. Γυναίκα είναι. Όχι, άντρας. Άντρας, εντάξει. Okay. Από τους αγαπημένους μας κιόλας. Ναι, ναι. Τώρα τον έμαθες. Κάτι ωραίες τσάντες. Άλλος μου τον έμαθε γιατί ήθελε μία τσάντα. Okay. Πριν συνεχίσει, Μαρίνα, να μου πεις αναλυτικά για το έξυπνο δοκιμαστήριο, πες μου κάτι, επειδή κυκλοφορείτε έτσι και με εταιρείες σας καλούν και τα λοιπά, υπάρχει κάτι που έστω και για δοκιμή να το έχουν φέρει κάποια στιγμή στην Ελλάδα, κάτι αντίστοιχο με το έξυπνο δοκιμαστήριο που βλέπουμε τώρα, που να σε βλέπει πώς ντύνεσαι και τα λοιπά και να σου κάνει συμβουλές ή άλλα ή όχι? Δυστυχώς δεν έχει όχι, ναι, όχι, δεν έχει έρθει κάτι παρόμοιο. Οπότε μόνο στα καταστήματα της Rebecca Minkoff προς το παρόν στην Αμερική μπορούμε να το βρούμε, αλλά ίσως στο μέλλον να έρθει. Λοιπόν, είναι κάτι καθρέφτες οι οποίοι λειτουργούν σαν οθόνες αφής. Και εσύ μπορείς να περιηγηθείς στο κατάστημα και να δεις το stock, δηλαδή τι υπάρχει στο νούμερό σου, να το παραγγείλεις και να στο πάνε στο δοκιμαστήριο. Οπότε όταν φτάσει εκεί, σου στέλνουν ένα μήνυμα ότι έχει φτάσει στο δοκιμαστήριο να πας να το δοκιμάσεις. Άρα εσύ δηλαδή κινείσαι μέσα στο φυσικό κατάστημα και τα βλέπεις στα ράφια ή στους καθρέφτες εμφανίζονται σαν οθόνη το εμπόρευμα? Είναι στημένο. Είναι στους καθρέφτες, αλλά είναι και στα ράφια. Αλλά για να μην χάνεις χρόνο, π.χ. μπορεί να έχεις 5 ή 10 λεπτά για να πάρεις αυτό που θες, να χρησιμοποιείς την οθόνη ώστε να το βρεις αμέσως, να πας στο δοκιμαστήριο και να κάνεις τη δουλειά σου. Και μπορεί να στο δείξει και να στο προβάρει και εικονικά πάνω σου, είναι κάτι άλλο που είχα δει, ή πρέπει να το φορέσεις αυτό? Όχι, το φοράς όταν φτάσεις στο δοκιμαστήριο και αν δεν σου κάνει, υπάρχουν οι ετικέτες RFID, οι οποίες σε βοηθούν. Τι κάνουν αυτές, Μαρίνα? Ορίστε. Τι κάνουν, τι κάνουν οι ετικέτες RFID? Να πούμε RFID ότι είναι το NFC, Near Field Communications, που αν έχεις την ετικέτα και μια συσκευή όπως smartphone ή tablet με NFC, καταλαβαίνει, αναγνωρίζει κάτι που του έχεις προγραμματίσει από νωρίτερα να... πραγματοποιεί, δηλαδή να ανοιγοκλίνει το Wi-Fi και άλλα. Ακριβώς. Σε συγκεκριμένη περίπτωση με τα NFC. Μπορεί να δει αν κάτι σου κάνει ή όχι. Και αν δεν σου κάνει, να βρει κάτι αντίστοιχο στο κατάστημα ή σε κάποιο άλλο χρώμα να στο φέρουν στο δοκιμαστήριο. Μια χαρά, και το βίντεο πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά είναι ένα μέλλον που θα θέλαμε να υπάρχει εδώ πέρα. Στο λέω αλήθεια, όχι και να πάω για να πάω εγώ, αλλά γενικά οτιδήποτε έχει έτσι τεχνολογία μέσα, μας αρέσει πάρα πολύ να είναι διαθέσιμο, παρακαλάμε να είναι διαθέσιμο για να το χρησιμοποιήσουμε και να ευχαριστιόμαστε. Μα νομίζω ότι αυτά τα θέματα δεν απασχολούν μόνο τις γυναίκες, πλέον απασχολούν και τους άντρες. Δηλαδή είναι βασικό να ξέρεις τι θέλεις, τι θέλεις να αγοράσεις. Και εντάξει, στο κάτω-κάτω θέλουμε όλοι να είμαστε fashionable.
Α, ωραίο, καλά. Δεν ξέρω αν μας συμφωνούν όλοι με αυτό, αλλά σίγουρα από... Εντάξει, σήμερα είσαι fashionable. Τι fashionable είμαι, ρε παιδιά. Είσαι, ναι, το έχεις. Τέλος πάντων. λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Σε αυτή την πρώτη παρουσία εδώ. Σας θέλουμε κάθε Πέμπτη να μας λέτε έτσι με τον δικό σας τρόπο κάποια ενδιαφέροντα τεχνολογικά, είτε γκατζετάκια, είτε τεχνολογίες όπως αυτό, ολόκληρο το έξυπνο δοκιμαστήριο. Θα σας περιμένουμε και την άλλη Πέμπτη εδώ. Λαμπρίνα, Μαρίνα, s4sisterstyles.com. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Παραμένετε λίγο μαζί μας μέσα στο στούντιο και πάω να βγάλω στην τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Καστανό από Τρίπολη για να μας πει τα πιο καυτά κινηματογραφικά νέα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα από την Τρίπολη και από τον Ακαδημία 38. Λίγο περισσότερο χρόνο σήμερα για τη δική μας, τη δική σου ενότητα. Τι καλό μας έχεις αυτή την εβδομάδα? Ήταν ιδιαίτερα άνετος, να σου πω την αλήθεια. Έχουμε μια εβδομάδα η οποία έχει αρκετές ταινίες. Εδώ θα κάνουμε focus σε δύο, αλλά θα πούμε και μερικά πράγματα για τις υπόλοιπες. Ναι, Γιώργο μου. Για πες μου με τι θες να συνεχίσουμε, με τι θες να κοιτάξουμε. Με ό,τι θέλεις εσύ. Είμαστε στη διάθεσή σου, τα έχουμε όλα. Λοιπόν, πες μας. Αυτή την εβδομάδα έχουμε την επική περιπέτεια εποχής, η επέλαση των Viking, η οποία στα αγγλικά ονομάζεται Northman and Viking Saga, η οποία δεν μας έρχεται από εκεί που την περιμένουμε συνήθως, αλλά από το Hollywood, δηλαδή από το Hollywood, δεν την περιμέναμε σε μια τέτοια περιπέτεια από το Hollywood, αλλά αυτή τη φορά έχουμε μια γερμανο-ελβετική παραγωγή. Ναι. Έτσι λοιπόν και ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος κάνει το δικό του μπάσιμο στις μεσαιωνικού τύπου, αν θέλαμε να το πούμε έτσι με πιο gaming όρους, slash and hack περιπέτειες. Να τονίσουμε ότι δεν είναι η πρώτη ταινία που έχει βγει. Πέρυσι είχαμε το A Viking Saga The Darkest Day, πάλι ευρωπαϊκής προέλευσης. Και όσοι πιστοί του είδους θέλουν, μπορούν να τη βρουν και να πάρουν μια γεύση είτε στο ίντερνετ είτε στα DVD κλάδια της περιοχής τους. Λοιπόν, λίγα λόγια για την ιστορία. Πρόκειται για μια ομάδα Vikings του 9ου αιώνα μετά Χριστόν, τους Northmen. Μια συμμορία λοιπόν Vikings επιδρομέων με επικεφαλή στο νεαρό Asbjorn που κατευθύνονται προς τα παράλια της Βρετανίας με σκοπό να λαιλατίσουν τα αποθέματα χρυσού του Lindisfarne. Λίγα μίλια έξω από τη Σκωτία όμως εγκλωβίζουν σε μια καθετεγίδα με αποτέλεσμα το πλοίο τους να βυθιστεί. Έτσι λοιπόν έχουν παγιδευτεί για τα καλά σε ένα εχθρικό κατά τα άλλα έδαφος και ως μόνη ελπίδα διάσωσής τους έχουν τον χειρό των Βίκινγκ, το Ντάνελαγκ, αν το λέω σωστά. Προτείνεις. Τα πράγματα όμως δεν γίνονται τόσο... Γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, έχω να σου πω, διότι μπλέκεται κάπου στη μέση και η κόρη του βασιλιά της Σκωτίας, που το ίδιος ο βασιλιάς στέλνει και μια ομάδα μισθοφόρων να τους κυνηγήσει σαν ένα επιπρόσθετο πρόβλημα. Την προτείνει σαν ταινία, Γιώργο μου, αυτήν? Είναι μια διαφορετική, μια εναλλακτική ταινία για τους φίλους της περιπέτειας και η αλήθεια είναι ότι στις μέρες μας δεν βλέπουμε και πολλές μεσαιωνικού τύπου ταινίες. Κωμωδίες όμως, λοιπόν, για τους λάτρες της περιπέτειας αξίζει. Κωμωδίες όμως αρκετές βλέπουμε, όπως και ο Ηλίθιος και Πανηλίθιος 2. Δεν ξέρω αν αξίζει, πάντως εγώ με το που έμαθα ότι βγαίνει καταενθουσιάστηκα. Με πήγε πόσα χρόνια πίσω είναι η πρώτη ταινία, πριν 20 είχε βγει? Λοιπόν, κοίτα να δεις, είναι αρκετά ακριβώς αυτό. Είναι καμπανάκι ειλικρινά για όσους θυμούν την ταινία του 1994 και ένας από τους βασικούς λόγους για τον οποίο έγινε και ευρέως γνωστός ο Τζιμ Κάρι και πραγματικά ήταν μια από αυτές τις ταινίες που απογείωσαν την καριέρα του ως καρατερίστα και μπροστιάρη, θα λέγαμε, σε αμερικανικού ομού ύφους κωμωδίες. Αξίζει. Λοιπόν, αξίζει το 2. Αξίζει για αυτούς που τους αρέσει το συγκεκριμένο είδος. Εγώ προσωπικά έχω πολλές ενστάσεις για αυτού του τύπου τις κωμωδίες. Τώρα από εκεί και πέρα είναι στο τιμόνι της ταινίας οι αδελφοί Φαρέλη, οι οποίοι είχαν κάνει και την πρώτη ταινία, αλλά έχουν κάνει και άλλη μια ταινία, το Me, Myself and Irene με τον Κάρεϊ, αλλά βέβαια έχουν και την καλύτερη τους ταινία για όποιους θέλουν να τρέξουν στο βίντεο κλαμπ, το Κάτι τρέχει με τη μέρη του 1998. Και λίγα λόγια για την ταινία, στην οποία ο Χάρη, ο ένας από τους δύο, ο άλλος είναι ο Λόιντ που τον παίζει, ο Χάρη, έχει αποκτήσει ένα παιδί, το οποίο όμως δεν το έχει γνωρίσει ποτέ όμως. Οι δύο ήρωες αναζητούν τη χαμένη κόρη λοιπόν του Χάρη και μπαίνουν όπως πάντα σε μπελάδες. Να σου πω κάτι, Γιώργο, δεν ξέρω αν είσαι μπροστά σε τηλεόραση. Μέσα ο άλλος βιάζεται να πάει να δει σινεμά και μου έχει βάλει εδώ πέρα τρέιλερ τώρα το Star Wars, ενώ εμείς μιλάμε ακόμα για τον Ηλίθιο και τον Πανηλίθιο. Η κωμωδία λοιπόν της εβδομάδας, Ηλίθιος και Πανηλίθιος 2, ξεκινάει πότε, σήμερα, Πέμπτη?
Όλες αυτές που λέμε ξεκινάνε κάθε Πέμπτη. Είναι η μέρα που αλλάζουν τέλεια, οι ταινίες κινηματογράφους. Το επόμενο όμως, το Star Wars The Force Awakens, που έρχεται το... δεν ξεκινάει σήμερα Πέμπτη ούτε την άλλη Πέμπτη. Ξεκινάει όχι, μία βέβαια. Πέμπτη το Δεκέμβριο του 2015. Λίγα, ακριβώς, πολύ λίγα λόγια για αυτήν και θέλω να παίξει μετά... Να παίξει full screen το βίντεο. Πες μου, Γιώργο. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα και κύρια, είχαμε πολλές εξελίξεις στο Star Wars αυτή την περίοδο. Δεν περάσανε πολλές μέρες όπου μάθαμε τον τίτλο του καινούργιου Star Wars που ονομάζεται The Force Awakens, το Episode 7. Και είχαμε στο καπάκι, πριν από λίγες ημέρες, και το πρώτο τρέιλερ της καινούργιας ταινίας του J.J. Abrams. Σε αυτό το τρέιλερ δεν βλέπουμε τους παλιούς πρωταγωνιστές, δηλαδή τον Harrison Ford ή τον Mark Hamill για παράδειγμα, αλλά βλέπουμε πολλούς από τους καινούργιους, από το πραγματικά μεγάλο cast που έχει αυτή η ταινία, όπως ο John Boyega, η Daisy Ridley, ο Adam Driver, και φυσικά η φωνή που θα ακούσουμε στο τρέιλερ είναι του Andy Serkins, του φοβερού και τρομερού που μας έκανε το Gollum και το King Kong, άμα θυμόμαστε από τις προηγούμενες ταινίες. Δεν είδαμε στο τρέιλερ, αλλά ελπίζουμε να δούμε σε μελλοντικό τρέιλερ τη Λουπίτα Νιόγκο, που Γιώργο μου, Γιώργο μου, θα έχουμε μέχρι τον επόμενο Δεκέμβριο πάρα πολύ χρόνο να μιλήσουμε για το Super Star Wars. Κάποια εκατομμύρια views έχει κάνει μέσα σε 2-3 24 ώρα. Πραγματικά καινούριο φωτόσπαθο και άλλα. Η τεχνολογία μας ενώνει. Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη πάλι εδώ, με όλη την επικαιρότητα την τεχνολογική, live στον ιντερνετικό αέρα του star.gr. Bye bye!